Είχαμε μια ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, συνάντηση με τον πρόεδρο και τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της περιοδίας μας εδώ στη ΔΕΘ. Ενημερωθήκαμε για τους σχεδιασμούς της έκθεσης, για την πορεία της φετινής έκθεσης που ουσιαστικά γίνεται μετά από 2 χρόνια πανδημίας και περιοριστικών μέτρων. Και ενημερωθήκαμε για την πορεία της ανάπλασης του χώρου της έκθεσης. Εκφράσαμε τις απόψεις μας σχετικά με τις εξελίξεις στην οικονομία, στην πολιτική κατάσταση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Μπορεί η πανδημία φέτος να μην είναι τόσο έντονη στα χαρακτηριστικά της έκθεσης εδώ στη Θεσσαλονίκη οπωσδήποτε, αλλά όμως έχουμε νέες δυσκολίες, ένα δύσκολο χειμώνα που μας περιμένει, μια δύσκολη χρονιά που έχει να κάνει και με τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία από τη Ρωσία, αλλά και με τη συμμετοχή ισχυρών ανταγωνιστών και μεγάλων δυνάμεων που εμπλέκονται σε αυτό τον πόλεμο και ανταγωνίζονται, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που αποτελούν και συμμάχους της Ελλάδας, και από αυτή την άποψη υπάρχει κίνδυνος συμμετοχής της Ελλάδας στη σύγκρουση αυτή, αν υπάρξει γενίκευσή της. Και βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά τα παρεπόμενα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση που είναι σε εξέλιξη και εμείς εκτιμούμε ότι θα είναι πολύ πιο βαθιά από την προηγούμενη, και ο ενεργειακός πόλεμος, η ενεργειακή κρίση που υπάρχει, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος λαός και εδώ στη Θεσσαλονίκη, συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, να περάσει ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Και αναπτύξαμε τις προτάσεις, τις σκέψεις του ΚΚΕ για αυτό το ζήτημα, όπως επίσης και για την ανάπλαση της έκθεσης, που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί βάρος και να υπάρξει αγώνας, έτσι ώστε να γίνει πραγματικά ένα μητροπολιτικό πάρκο, ένας τόπος ανάσας ζωής για τους κατοίκους της πόλης, με αθλητισμό, πολιτισμό, με δυνατότητα ελεύθερου χρόνου και αναψυχής των κατοίκων, αλλά και με χρησιμοποίησή τους σε μέτρα πολιτικής προστασίας που χρειάζονται, αν χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστούν ποτέ, από φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ.